Κυρίες και κύριοι, απευθύνομαι σήμερα σε εσάς, τους εκπροσώπους της κοινωνίας, της παραγωγής, των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων, των δυνάμεων της εργασίας και της δημιουργίας. Απευθύνομαι και σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες, με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες, τους ίδιους προβληματισμούς για το μέλλον της χώρας, για το μέλλον των παιδιών μας. Σας κάλεσα σε στενή συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε μαζί και άμεσα σε μια νέα εθνική κοινωνική συμφωνία. Και θα αξιοποιήσουμε όλα τα συμπεράσματα της ΟΚΕ. Μια συμφωνία για να σώσουμε τον τόπο μας. Αλλά και μαζί να ξεκινήσουμε μια διαρκή σχέση διαλόγου και συμμετοχής. Παρότι είναι το ξεκίνημά μας, σας ζητώ να συστρατευτούμε όλοι μαζί για να πετύχουμε μέσα στο άμεσο μέλλον μεγάλες ανατροπές στη χώρα μας. Θα πάρουμε αποφάσεις και άμεσα. Θα μπορούσαμε αυτές τις αποφάσεις να τις απλώναμε στο διάστημα της τετραετίας. Όμως δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Η βιωσιμότητά μας, η αξιοπιστία μας, η οικονομία μας, η παρουσία μας στο διεθνές στερέωμα, η κοινωνική συνοχή της χώρας μας θα κριθούν πολύ πιο σύντομα. Μέσα στους επόμενους 3 μήνες θα πάρουμε εκείνες τις αποφάσεις που δεν πήραμε δεκαετίες ολόκληρες. Μαζί θα πάρουμε αποφάσεις για τη χώρα, τη ζωή μας, τα παιδιά μας. Σας καλώ να συστρατευτούμε όλοι μαζί για να πετύχουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Έχουμε απαξιώσει τις τεράστιες δυνατότητες που έχει αυτός ο τόπος. Τις ξέρετε. Η Ελλάδα, ο ελληνισμός. Απαξιώσαμε τους θεσμούς, το κράτος, το κοινοβούλιο και τη δικαιοσύνη, την επιχειρηματικότητα, τις σχέσεις εργασίας, το σύστημα παιδείας και υγείας, το ασφαλιστικό μας σύστημα, το περιβάλλον, την παράδοσή μας, από τις όμορφες παραλίες και δάση μέχρι και την μεσογειακή μας δίαιτα. Αντί να αναπτύξουμε ό,τι καλύτερο είχαμε, το εκποιήσαμε, το ιδιοποιηθήκαμε, το ξεπουλήσαμε, το καταχραστήκαμε. Μας πληγώνει όλους όταν την Ελλάδα την έχουν ως παράδειγμα προς αποφυγή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας πληγώνει όλους όταν έχουμε τα ρεκόρ σε αρνητικούς δείκτες, στη διαφθορά, στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας, στο έλλειμμα του δημοσίου, του χρέους, στην επίδοση των σχολιών και των πανεπιστημίων μας, στην παχυσαρκία, στα τροχαία, στην έλλειψη επενδύσεων, στη γραφειοκρατία. Και όλα αυτά απαξιώνουν το πολυτιμότερο των αγαθών, τον άνθρωπο και τις αξίες μας. Και το παράδοξο παραμένει. Η Ελλάδα των πολλών δυνατοτήτων να βρίσκεται σήμερα σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση. Σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα έλλειμμα που φτάνει στο 12,7% του ΑΕΠ και ένα αυξανόμενο δημόσιο χρέος που αγγίζει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει η Ελλάδα τον κίνδυνο να βουλιάξει από το χρέος. Με την Ελλάδα να γίνεται εύκολος στόχος κερδοσκοπικών συμφερόντων και τους Ευρωπαίους εταίρους να ανησυχούν εύλογα για τη δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε σε αυτές μας τις υποχρεώσεις. Τι διακυβεύεται στη χώρα μας σήμερα? Μιλούσα προχθές με τον Σόκρατες, τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, του οποίου η χώρα πέρασε παρόμοια κρίση με τη δικιά μας, βέβαια όχι σε μια περίοδο διεθνούς οικονομικής κρίσης. Μου εξιστόρισε την εξής σκηνή όταν ο Σουηδός Πρωθυπουργός, πριν από χρόνια, ο Γιούραν Πέρσον, είχε κοντά στο δικό μας έλλειμμα 13%. Και αυτός είχε να αντιμετωπίσει μια μεγάλη οικονομική κρίση. Πήγε στην Ουάσιγκτον για να δει τους πιστωτές της χώρας του. Ήδη βέβαια
όταν πήγε στην Ουάσιγκτον, είχε παρουσιάσει μια θετική στροφή στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας του, ανεβάζοντας το ετήσιο ΑΕΠ. Και από αυτό το ΑΕΠ, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, είχε επενδύσει σημαντικά εκείνη τη χρονιά στα νηπιαγωγεία της χώρας. Τον ρωτάει λοιπόν ένας από τους πιστωτές και του λέει: «Ξέρω ότι πάει καλύτερα η οικονομία σου, αλλά γιατί επένδυσες χρήματα στα νηπιαγωγεία?» Απαντά ο Πέρσον: «Για μας είναι προτεραιότητα. Είναι διαπιστωμένο ότι η προσχολική ηλικία είναι καθοριστική για την πορεία του παιδιού στο σχολείο, αλλά και στην ψυχολογία του. Αλλά», του λέει ο Πέρσον, «γιατί σε ενδιαφέρει τι κάνω εγώ, ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της Σουηδίας? Είναι δικαίωμα του σουηδικού λαού να αποφασίζει για τις προτεραιότητές του. Εσύ τι δικαίωμα έχεις να με ρωτάς?» Και απαντά ο πιστωτής: «Και βέβαια έχω δικαίωμα να σε ρωτώ και να ξέρω. Είναι δικά μου τα λεφτά τα οποία εσύ διαχειρίζεσαι. Το διακύβευμα για την Ελλάδα είναι ξεκάθαρο. Αφορά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αφορά στο δικαίωμά μας να στήσουμε ένα σωστό κοινωνικό κράτος. Αφορά στο δικαίωμά μας να επενδύσουμε σε μια νέα πορεία πράσινης ανάπτυξης. Και το δίλημα είναι απλό. Θέλει ο Έλληνας και η Ελληνίδα μια κυβέρνηση που θα είναι απλά εκαθαριστής των υποχρεώσεών μας προς τρίτους? Ή θέλει μια κυβέρνηση που θα κάνει την μεγάλη ανατροπή ανασυγκρότησης της χώρας και θα πάει την Ελλάδα σε μια νέα διαφορετική αλλά βιώσιμη πορεία?» Το σύνθημά μας «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε» είναι όσο ποτέ επίκαιρο. Και η πρόκληση για όλους μας είναι να αλλάξουμε όλα και όλοι μας, τα πάντα, τους ίδιους μας τους εαυτούς. Και να κάνουμε την κρίση ευκαιρία για μια πολύ διαφορετική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που οραματιζόμαστε για μας και τα παιδιά μας. Γιατί όμως φτάσαμε ως εδώ? Εγκληματική ήταν, και δεν υπερβάλλω, η διαχείριση του εθνικού πλούτου, του δημόσιου τομέα, των πολλών ευκαιριών και δυνατοτήτων της Ελλάδας από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν αμφισβητώ, πολλά προβλήματα ήταν χρονίζοντα. Όμως τα τελευταία χρόνια, αντί να τα αντιμετωπίσουμε στη ρίζα τους, όπως αυτό της διαφθοράς, της πελατειακής σπατάλης, της ανομίας, αυτά έγιναν κανόνας στην προηγούμενη κυβέρνηση. Αφήσαμε μια παρακαταθήκη το 2004 με ένα ΑΕΠ στο 5%, με μια Ελλάδα αξιόπιστη διεθνώς. Αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση, αντί για αλλαγές, φυγομάχησε. Με αποτέλεσμα να θεριέψουν τα διαρθρωτικά, οικονομικά και κοινωνικά μας προβλήματα. Γιατί τις δυνάμεις μας τις παταλάμε? Διότι σήμερα είναι το κράτος μας, μαζί ο ευρύτερος δημόσιος τομέας μας, εχμάλωτος συμφερόντων μικρών και μεγάλων, αλλά και αντιλήψεων που έχουν καλλιεργηθεί διαχρονικά. Πρακτικές αντιλήψεις και συμφέροντα που εμποδίζουν την ορθολογική αλλά και δίκαιη αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση των πόρων μας υπέρ του ελληνικού λαού. Μόνος μας δρόμος είναι μια νέα διακυβέρνηση στη χώρα που θα ανασυγκροτεί τις δυνάμεις του τόπου. Και αυτή η ανασυγκρότηση δεν μπορεί παρά να είναι μια εθνική προσπάθεια. Προσπάθεια όλων. Όλων, ακόμα και εκείνων που βολευόντουσαν με την παρελθούσα κατάσταση. Από εμάς τους πολιτικούς, μέχρι τους επιχειρηματίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το συνδικαλισμό, αλλά και πολλές ομάδες που εξασφάλιζαν προνόμια εις βάρος του εθνικού συμφέροντος. Ξεκινάμε εμείς, πολιτική τάξη της χώρας, η κυβέρνηση του να συγκρουστούμε με αντιλήψεις του παρελθόντος. Αντιλήψεις που μας εγκλώβησαν σε εύκολο βόλεμα πρατιακής πολιτικής διαχείρισης. Βάση μας οι αξίες, οι αρχές μας. Μια Ελλάδα των αξιών. Αυτός ο στόχος μας. Διαβάζουμε κανόνες και τάξεις πρώτα απ' όλα σε εμάς, στη λειτουργία της κυβέρνησης, των υπουργείων μας, από τον τρόπο που στελεχώνουμε το κράτος
μέχρι τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα χρήματα του λαού και για το πώς παίρνουμε αποφάσεις. Αυτοί ακριβώς οι κανόνες μας εγγυώνται τη συνοχή, τη συνολική μας κοινή και συντεταμένη πορεία, την βάση και τα θεμέλια πάνω στην οποία θα χτίσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης για να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών, μεταξύ του κράτους και του πολίτη, μεταξύ του επιχειρηματία και του δημοσίου, μεταξύ της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, μεταξύ της δικαιοσύνης, του κοινοβουλίου και της εκτελεστικής εξουσίας. Ανασυγκρότηση της χώρας με μέτρα και πολιτικές που ανταποκρίνονται στις αξίες και τις αρχές μας. Και έχουμε μιλήσει επανειλημμένως για αυτές. Αρχές πάνω στις οποίες θα ανασυγκροτήσουμε την Ελλάδα. Πολιτικές που αποτελούν λόγο και συμβόλαιο τιμής μεταξύ των κοινωνικών εταίρων αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Με την ανασυγκρότηση της χώρας μας είναι σήμερα ένα κράτος, ο στόχος μας, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός νέου περιβάλλοντος. Νέες ανάγκες των πολιτών. Μια πολιτεία που εγγυάται την προστασία, αλλά και την καλλιέργεια και απελευθέρωση των δυνάμεων του ελληνισμού, επενδύοντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, επενδύοντας τους πολίτες της χώρας μας, ώστε να εγγυηθούμε επιτέλους μια βιώσιμη οικονομία, το περιβάλλον, την παράδοσή μας, την ίδια την πατρίδα. Στοχεύουμε ακριβώς την Ελλάδα των αξιών, που είναι η βάση για μια διαφορετική οικονομική πορεία. Για να δημορφώσουμε ένα ευνομούμενο κράτος, κράτος δικαίου με ισχυρή δημοκρατία και προστασία δικαιωμάτων όχι πελατειακής διανομής προνομίων ή χάρης προς κολλητούς και ισχυρούς, με αρχές όπως είναι η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η αξιολόγηση παντού, η πιστοποίηση των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας, διαβούλευση, συμμετοχή, συλλογική επεξεργασία και λύση προβλημάτων με πιλωτικές καινοτόμες ιδέες παντού, δημοκρατία που σημαίνει διάκριση των εξουσιών, ελεγκτικές αρχές, αποκέντρωση, κοινωνική λογοδοσία, βιωσιμότητα, ποιότητα, παραγωγικές και όχι παρασιτικές δράσεις, ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα σε μια πράσινη ανάπτυξη. Αλλά και βεβαίως αλληλεγγύη και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάντα με επίκεντρο τον πολίτη και πάνω απ' όλα κοινωνική δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνουμε βασικές μας και ολοκληρωμένες πολιτικές. Πολιτικές και κατευθύνσεις που εντάσσονται σε έναν οδικό χάρτη. Οδικό χάρτη του επόμενου τριμήνου αλλά και της τετραετίας. Προτεραιότητες αλλά και άμεσες στοχεύσεις για την αντιμετώπιση της σημερινής οικονομικής κρίσης. Πολιτικές που εξειδικεύουν τις κεντρικές μας δεσμεύσεις απέναντι στον ελληνικό λαό. Συνάδουν με την βασική μας στόχευση να κάνουμε ρήξεις με αντιλήψεις πρακτικές και πολιτικές του παρελθόντος. Διότι βασικό μας πρόβλημα είναι ακριβώς η σωστή διαχείριση, η σωστή διαχείριση του πλούτου του ελληνικού λαού, το χτύπημα στη ρίζα της ανομίας, της διαφθοράς, της πελατειακής αντίληψης και πρακτικής που πολλαπλασιάζει με τη σειρά του την φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή, το οικονομικό έγκλημα, την αδήλωτη εργασία, την ιδιοποίηση του δημόσιου πλούτου, την αυθαιρεσία παντού. Αυτή είναι η καρδιά του ελληνικού προβλήματος. Και οι δείκτες που εμείς ανακοινώνουμε, που είναι γνωστοί πια για την οικονομία μας, είναι απλώς τα συμπτώματα και όχι τα αίτια. Στο ερώτημα που έχει τεθεί δημοσίως, αλλά και σε πολλές συζητήσεις που είχα και με διεθνείς παράγοντες για την οικονομία μας, τόνισα ότι δεν θέλω να πάρω ημίμετρα που χτυπούν και λάθος προβλήματα, αλλά χτυπούν και άδικα και λάθος κοινωνικά στρώματα που δεν είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση και για αυτό το χρέος. Τους είπα θέλω να κάνω μια ριζική τομή στη χώρα μας. Διότι είναι εύκολο να μειώσουμε μισθούς και συντάξεις για να οικονοποιήσουμε προσωρινώς τις αντιλήψεις της διεθνούς οικονομικής ελίτ που θεωρούν ότι εκεί καμιά φορά είναι το πρόβλημα. Όμως δεν είναι εκεί το μεγάλο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι σήμερα το μεγαλύτερο μας έλλειμμα είναι αυτό της αξιοπιστίας.
Η Ελλάδα έχασε τα τελευταία χρόνια κάθε ίχνος αξιοπιστίας. Και για τον λόγο αυτό οι διεθνείς αγορές θέλουν να δουν πράξεις και όχι λόγια. Και οι θεσμικές αλλαγές που προτείνουμε και θα κάνουμε, όπως και άμεσα εφαρμόσιμες πολιτικές, καμιά φορά θεωρούνται όχι πιο εύκολα, αντιθέτως, πιο δύσκολα να επιτευχθούν. Και ρωτούν, η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει? Μήπως δεν έχει τη βούληση, όπως δεν είχε η προηγούμενη κυβέρνηση? Μήπως δεν έχει την ψυχική δύναμη? Μήπως υπεκφεύγουμε όπως παλαιότερα? Ως Έλληνας, ως πατριώτης, θέλω να τους διαψεύσουμε. Ως πρωθυπουργός της χώρας, σας καλώ να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και μάλιστα με τρόπο που θα αλλάζει ριζικά την Ελλάδα. Ξέρουμε το πρόβλημα, ξέρουμε ότι είναι δημιούργημα δικό μας, παρότι η διεθνής κατάσταση δυσκολεύει την πραγματικότητα, και με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα το αντιμετωπίζουμε. Προχθές πιστεύω πως έπεισα τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν περιέγραψα το πραγματικό πρόβλημα της χώρας μας, αλλά και τον δικό μας χάρτη. Δείξαμε την βούληση αξιόπιστα ότι θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα μας. Ότι θέλουμε να αλλάξουμε. Όπως έχω πει, όμως δεν αρκεί απλώς η βούληση μιας κυβέρνησης. Σήμερα θέλω τη συνεργασία όλων σας για να αποδείξουμε ότι όταν θέλουμε μπορούμε. Το έχουμε κάνει το 1981, το έχουμε κάνει το 1993 όταν και πάλι βρεθήκαμε στην στενοπό μιας δημοσιονομικής κρίσης. Το αποδείξαμε με την ένταξή μας στην ΟΝΕ το 2000. Έχουμε οργανώσει με την μεγαλύτερη επιτυχία τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξέρουμε και μπορούμε. Και είναι, φαίνεται, η μοίρα της δικής μας παράταξης να αναλαμβάνει τις ευθύνες αυτής της χώρας στις μεγάλες της κρίσεις. Και σε αυτή την ιστορική στιγμή... Και σε αυτή τη σημερινή ιστορική στιγμή θα πετύχουμε. Μαζί μπορούμε να κάνουμε πράξη τις μεγάλες τομές της χώρας μας. Είναι ορισμένες στιγμές στην ιστορία ενός έθνους που οι επιλογές του το καθορίζουν για τις επόμενες δεκαετίες. Για τις επόμενες γενιές. Σήμερα διανύουμε το μικρό αυτό διάστημα που ορίζει μια τέτοια στιγμή. Και είναι ώρα να δώσουμε τα χέρια όλοι μαζί να πάμε μπροστά. Γι' αυτό σας κάλεσα όλους τους εκπροσώπους της κοινωνίας να ξεκινήσουμε αυτή την γόνιμη διαδικασία, και εμείς από τη μεριά μας ανοίγουμε τα θέματα, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, κάνουμε πράξη τις πολιτικές που έχει ανάγκη η χώρα. Ζητώ και από εσάς, τους φορείς της κοινωνίας, τους ίδιους πολίτες, τους συνδικαλιστές, τους επιχειρηματίες, όλοι σας να κάνετε κι εσείς το δικό σας βήμα προς το μέλλον. Με την καταπολέμηση της διαφθοράς χρειάζεται μέτρα από το κράτος, χρειάζεται όμως και υπαλλήλους με ευσυνειδησία. Πολίτες που τις θηλυτεύουν. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής χρειάζεται μέτρα για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, χρειάζεται όμως και επιχειρηματίες με επίγνωση του κοινωνικού τους ρόλου. Θα έλεγα πατριωτικού σήμερα ρόλου μπροστά σε αυτό το τεράστιο χρέος της χώρας μας. Θέλουμε συμμάχους στην προσπάθεια για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και οι σύμμαχοί μας δεν μπορεί παρά να είναι οι ίδιοι πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι υγιείς επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, οι δημιουργικές δυνάμεις, ώστε να θέλουν αυτές οι δυνάμεις να σηκώσουν την Ελλάδα ψηλότερα, να βλέπουν να πηγαίνει η ζωή μπροστά και να βαδίσουμε αυτή την πορεία μαζί. Δεν μιλάμε για μερεμέτια, μιλάμε για πραγματικά ριζικές τομές. Δεν μιλάμε ούτε για ήπια προσαρμογή, σκληρά μέτρα επί δικαίων και αδίκων, μιλάμε για δίκαιες ανατροπές παντού. Με την πολιτεία να δίνει πρώτη το καλό παράδειγμα, διότι αλλιώς κανείς δεν θα ακολουθήσει. Και πολλές επιλογές μας θα είναι επώδυνες. Όλοι πρέπει να ξεβολευτούμε, όλοι, από πρακτικές και αντιλήψεις που θεωρούμε συνηθισμένες, ενώ σε μια ευνομούμενη χώρα δεν θα υπήρχαν.
Παράλληλα, θα προστατεύσουμε τα ασθενέστερα στρώματα και τη μεσαία τάξη. Ο καθένας πρέπει να σηκώσει το βάρος σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Ήρθαμε να στήσουμε το κοινωνικό κράτος, όχι να τον γκρεμίσουμε. Ήρθαμε να άρουμε αδικίες, όχι να προσθέσουμε και άλλες. Ήρθαμε να καταργήσουμε προνόμια για να διασφαλίσουμε δικαιώματα για όλους. Και δώσαμε ήδη ένα σαφές στίγμα πως δεν είμαστε άλλη μια κυβέρνηση απλώς διαχείρισης, αλλά μια κυβέρνηση ριζικών αλλαγών. Αλλάζουμε το πρότυπο διακυβέρνησης. Ξεκινώ με την ανάπτυξη, διότι είναι βασικό να υπάρχει ανάπτυξη για να μπορούμε ακόμα και τον δημοσιονομικό μας, τη δημοσιονομική μας ισορροπία να την επιτευχθούμε. Δώσαμε ενίσχυση στους ασθενέστερους με το επίδομα, με την ενίσχυση αλληλεγγύης, την αύξηση του επιδόματος ανεργίας, την αύξηση των αγροτικών συντάξεων. Τονώσαμε δημόσιες επενδύσεις και επενδύσεις στην παιδεία και την υγεία. Χρηματοδοτήσαμε προγράμματα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για να βρίσκουν οι νέοι μας εργασία ευκολότερα στην αγορά εργασίας. Αυτά είναι από τα πρώτα μέτρα που προωθούμε στις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησής μας. Με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων για την αναθέρμανση της οικονομίας, την ενίσχυση της ανάπτυξης. Με αύξηση επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες από το 7% στο 11%, επενδύοντας ένα δισεπιπλέον στην παιδεία, με πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία. Και αυτά παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες που έχουμε. Είναι απόφασή μας να στηρίξουμε τους αδύναμους, την οικονομία, την παραγωγή, την ανάπτυξη, και δεν είναι ο εύκολος δρόμος των υποσχέσεων, όπως κάποιοι λένε. Είναι ο δύσκολος δρόμος που πρέπει να διανύσει μια κυβέρνηση που ανέλαβε στην δυσκολότερη στιγμή της μεταπολίτευσης. Όπως είπα, κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη, που παράγει εισόδημα, και η μόνη πηγή εισοδημάτων της χώρας μας, αν είναι η μόνη πηγή εισοδημάτων της χώρας μας, τα αυξανόμενα δημόσια χρέη και όχι η ανάπτυξη, τότε κάθε προσπάθεια μείωσης των δαπανών θα αφαιρεί εισόδημα. Κάθε προσπάθεια αποκατάστασης της οικονομικής δικαιοσύνης μέσα από το φορολογικό σύστημα θα οδηγεί στην αναδιανομή μιας ολοένα και μικρότερης πίτας. Η αλλαγή του προτύπου της χώρας, του παραγωγικού προτύπου της χώρας, του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας, η ανάγκη για το πέρασμα σε μια νέα πορεία πράσινης ανάπτυξης που θα δημιουργήσει νέο εθνικό πλούτο, θέσεις εργασίας, είναι ακόμα πιο επιτακτική σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Αποτελεί βασικό μας στοίχημα, είναι στοίχημα για το οποίο θα συζητήσουμε σε λίγες μέρες στην Κοπεχάγη όλη η διεθνής κοινότητα, είναι στοίχημα η Ελλάδα να πρωτοπορήσει, διότι έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα για αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης που ανατέλει σήμερα στον πλανήτη μας. Γι' αυτό αξιοποιούμε όλα τα αναπτυξιακά εργαλεία για την ανάταξη της οικονομίας το 2010. Ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά με προώθηση νομοσχεδίου για τη ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών με απαραίτητες αλλαγές στον τηρεσία. Πριν το τέλος του χρόνου κατατίθεται σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Αυξάνουμε τον προϋπολογισμό του ΤΕΠΜΕ. Εξοφλούμε σταδιακά τις εκκρεμότητες του ελληνικού δημοσίου προς τις επιχειρήσεις από τον αναπτυξιακό νόμο. Στηρίζουμε την αγοραστική αλλά και την επενδυτική ζήτηση και αυξάνουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ώστε να ξεπεράσει τα 10 δις, δηλαδή 4,2% του ΑΕΠ. Στο πρώτο τρίμηνο του 2010 προωθούμε δύο σημαντικές τομές, ώστε το ΕΣΠΑ να είναι ισχυρό όπλο, 26 δις ευρώ ως ατμομηχανή ανάπτυξης και βάση για την αλλαγή της παραγωγικής μας, του παραγωγικού μοντέλου στην οικονομία μας. Απλοποιούμε πρώτα και αποκεντρώνουμε ριζικά όλες τις διαδικασίες υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Προχωράμε δεύτερο στον στρατηγικό αναπροσανατολισμό του ΕΣΠΑ σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης, ανθρώπινου δυναμικού, θέσης εργασίας και εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής. Αλλάζουμε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2010 τον αναπτυξιακό νόμο ώστε να στηρίξει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, να στηρίξει την καινοτομία
την εξαγωγική δραστηριότητα, την πράσινη επιχειρηματικότητα. Αλλάζουμε δηλαδή όλο το πλαίσιο που διέπει την άσκηση της επιχειρηματικότητας. Στόχος η προσέλκυση παραγωγικών επενδυτικών κεφαλαίων και η στροφή στην πράσινη ανάπτυξη. Βασικό μέλημα του διαλόγου που εμείς θέλουμε να κάνουμε μαζί σας είναι και αυτό, να προχωρήσουμε, να δούμε πώς όλο και περισσότερο θα προσελκύσουμε επενδύσεις στη χώρα μας με τις απαραίτητες αλλαγές. Όπως παραδείγματος χάρη, το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί το πρώτο δίμηνο του 2010, που θα άρει αντικίνητρα, δηλαδή όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για την πραγματοποίηση επενδύσεων, την ίδρυση, αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Πάμε σε υπηρεσίες μιας τάσης, τα λεγόμενα one-stop shop, με την αξιοποίηση των υποδομών που ήδη έχουν αναπτυχθεί από τα επιμελητήρια της χώρας. Στόχος είναι να μειωθεί δραστικά σε λιγότερες από 15 μέρες ο χρόνος ίδρυσης μιας επιχείρησης, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μεγάλη τομή για το βιώσιμο αναπτυξιακό προσανατολισμό της οικονομίας αποτελεί και η δημιουργία ταμείου αναχρηματοδότησης, ουσιαστικά μιας τράπεζας της οικονομίας, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2010. Θα συμμετέχει χρηματοδοτικά μαζί με ιδιωτικά κεφάλαια σε οικονομικά βιώσιμα επενδυτικά σχέδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή, για να μπορέσουμε να επενδύσουμε σε αυτή τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη. Αστικές αναπλάσεις, διαχείριση αποβλήτων, ανάδειξη των λιμανιών σε πόλους παροχής υπηρεσιών, συμμετοχή σε μεγάλα ενεργειακά δίκτυα, νέες παραγωγικές δραστηριότητες και τεχνολογίες αιχμής είναι αυτά τα οποία θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάταση και ανάταξη της οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τέλος, έχουμε δεσμευθεί, θα ανοίξουμε ένα μεγάλο διάλογο για τα κλειστά επαγγέλματα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την ορθή και κοινωνικά δίκαιη λειτουργία του ανταγωνισμού. Για το κοινωνικό κράτος, βασικός στόχος μας είναι η ανασύσταση, όπως σας είπα, αυτού του κοινωνικού κράτους που ουσιαστικά δεν έχουμε ή έχουμε με ελλειμματικό και σπάταλο τρόπο στη χώρα μας. Ξεκινήσαμε ήδη ένα μεγάλο διάλογο για το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας, γιατί καθήκον μας είναι να μην κλείνουμε τα μάτια μπροστά στα προβλήματα, να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εγγυηθούμε τις συντάξεις των Ελλήνων πολιτών στο μέλλον, να εγγυηθούμε την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Ο διάλογος έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ο σχεδιασμός του αρμόδιου Υπουργείου είναι να καταλήξουμε σε νομοθετικές ρυθμίσεις μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2010. Ένα θέμα που αφορά και στο ασφαλιστικό μας σύστημα αλλά και ευρύτερα σε μια ανομία στη χώρα μας είναι το ζήτημα των μεταναστών. Έχουμε ένα τεράστιο απόθεμα εργατικού δυναμικού που πολλές φορές βιώνει λάθρα, αδήλωτα, σε κυκλώματα εμπορίας, αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο το ασφαλιστικό σύστημα στερώντας και ζωτικούς πόρους. Εδώ πρέπει να μπει επίσης τάξη. Ευθύνη πρωτίστως της πολιτείας και των κοινωνικών εταίρων είναι να σεβαστούμε τα δικαιώματά τους. Προς την κατεύθυνση αυτή καθιστούμε σαφές ότι οι εργασιακοί και ασφαλιστικοί νόμοι αφορούν και τους αλλοδαπούς που εργάζονται στην Ελλάδα, δυστυχώς πολλοί από αυτούς και χωρίς νόμιμη διαμονή. Η αγορά εργασίας δεν είναι σκλαβοπάζαρο. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας οφείλει να εξετάζει καταγγελίες ακόμα και αν αυτές προέρχονται από μη νόμιμους αλλοδαπούς. Ο μετανάστης δεν μπορεί να τιμωρείται με απώλεια της άδειάς του όταν ο εργοδότης δεν καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές. Παράλληλα, προχωράμε σε ταχεία υιοθέτηση της κοινοτικής οδηγίας για κυρώσεις και μέτρα κατά εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες αλλοδαπούς. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι θα βάλουμε μια τάξη που θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, αλλά θα ενισχύσει και τα ασφαλιστικά ταμεία με σημαντικούς πόρους ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων που σήμερα τιμά μας. Στην υγεία και στην πρόνοια πολιτική μας στον κρίσιμο τομέα ξεκινά άμεσα με την δραστική καταπολέμηση της σπατάλης σε δαπάνες για φάρμακα, προμήθειες των νοσοκομείων. Είναι άμεση προτεραιότητα
δεν μπορούμε να περιμένουμε την τετραετία. Μπορούμε και θα πετύχουμε την εξοικονόμηση πολύ σημαντικών πόρων, καταπολεμώντας και εδώ την ανομία και την διαφθορά. Πόροι που θα χρησιμοποιηθούν για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στους Έλληνες πολίτες. Στον χώρο της παιδείας, και γνωρίζετε τη σημασία που έχω δώσει σε όλη μου τη ζωή σε αυτό τον τομέα, είναι πολλά που πρέπει να αλλάξουν. Δεν είναι η ώρα να σας καταγράψω όλες τις πολιτικές. Όμως δεν μπορεί να έχουμε μια παιδεία που όλο και κατρακυλά στους δείκτες σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δωρεάν παιδεία ενώ πληρώνει μεγάλα ποσά η κάθε ελληνική οικογένεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που είναι ακόμα αναχρονιστικό και δεν συνδυάζεται με το παραγωγικό μοντέλο που σχεδιάζουμε για αύριο, την πράσινη ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές από το ηλεκτρονικό σχολείο μέχρι το ηλεκτρονικό βιβλίο, μέχρι το να κάνουμε το σχολείο χώρο καινοτομίας, κριτικής σκέψης και παραγωγικής δράσης. Και αυτό το δικαιούνται οι νέοι. Οι νέοι οι οποίοι θα συμβάλλουν, είμαι σίγουρος, σε όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές που τους αφορούν και πιο άμεσα και βεβαίως και στο μέλλον. Τα χρήματα του ελληνικού λαού για το κοινωνικό κράτος πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά. Αλλά για να χρησιμοποιηθούν σωστά πρέπει πρώτα απ' όλα να φτιάξουμε και το ίδιο το κράτος. Να λειτουργεί το κράτος. Και αυτό είναι βασικό μας μέλημα. Πρώτος εχθρός η πελατειακή συγκρότηση αυτού του κράτους. Και κύριος μας σύμμαχος ο πολίτης. Βάζουμε ξεκάθαρους στόχους και τους αξιολογούμε με αντικειμενικά στοιχεία. Πώς και πόσο κάναμε τη ζωή του Έλληνα πιο εύκολη με τα μέτρα μας. Πιο δίκαιη. Πόσο κοστίζει στον Έλληνα πολίτη το κάθε μέτρο και πώς θα μας πάει μπροστά ως χώρα. Δίνουμε το στίγμα με την ανεξάρτητη πια υπηρεσία, στατιστική υπηρεσία, ώστε να μπορεί να συνδεθεί η πολιτική μας με την αξιολόγηση και τη λογοδοσία σε εσάς, τους πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Τραβήξαμε οριστική και αμετάκλητη γραμμή, οριστικά τελειώνοντας με τις πελατειακές προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ. Δεν θα ξαναυπάρξουν ψευδεπίγραφες δήθεν συμβάσεις έργου. Η απόφαση αυτή βάζει οριστικό τέλος στο πιο μαύρο κεφάλαιο των πελατειακών σχέσεων. Και όποιος νομίζει ότι η χώρα μπορεί να συνεχίσει έστω και μια μέρα με το φαύλο καθεστώς των εξαιρέσεων που μας οδήγησε ως εδώ, ας αναλάβει τις ευθύνες του. Είπαμε επίσης όχι άλλα βατοπέδια. Γιατί δεν τα αντέχει η δημοκρατία, δεν τα αντέχει η οικονομία μας. Και μας προσβάλλουν όλους. Γι' αυτό είπαμε όλα στο φως. Καμιά απόφαση στο σκοτάδι. Κάθε ευρώ που φεύγει από το δημόσιο ταμείο θα είναι ορατό στο δημόσιο έλεγχο. Το κάναμε ήδη πράξη ανεβάζοντας τις υπογραφές με το νομοσχέδιο που ανεβάζει τις υπογραφές όλων των δημόσιων λειτουργών και βεβαίως των υπουργών στο διαδίκτυο για να σπάσουμε την ομερτά της αδιαφάνειας. Επόμενο ιστορικό μας βήμα είναι και ο νέος εκλογικός νόμος για να περιορίσουμε δραστικά εκλογικές δαπάνες και να χτυπήσουμε κάθε μορφής διαμεσολαβητές, αλλά και το μαύρο πολιτικό χρήμα. Ξέρουμε και εδώ ότι δεν πάει άλλο, ήρθε η ώρα να ανατρέψουμε το σύστημα και να πάμε μπροστά σε ένα σύστημα που εκφράζει πιο γνήσια, πιο ανεπηρέαστα και με ακερότητα τις βουλήσεις του Έλληνα πολίτη. Επίσης, κυρίες και κύριοι, η εκθεμελίωση του πελατειακού κράτους αφορά και την ανασύνταξη της πολιτείας. Πέραν της εμπέδωσης ενός αυτόνομου πολιτικού συστήματος λογοδοσίας, απαιτείται η οικοδόμηση ενός κράτους που τοποθετεί τον πολίτη στο επίκεντρο. Αυτή είναι η αφετηρία της νέας αρχιτεκτονικής για την διοίκηση και αυτοδιοίκηση στη χώρα μας, την οποία προωθούμε έτσι ώστε να την ολοκληρώσουμε την αλλαγή αυτή έγκαιρα, ώστε στις 14 Νοεμβρίου του 2010 να εκλέξουμε τους νέους δημάρχους και να εκλέξουμε και τους νέους περιφερειάρχες. Με την αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η κεντρική διοίκηση του κράτους απελευθερώνεται, αφιερώνεται στην επιτελική, σχεδιαστική, συντονιστική, ελεγκτική δράση. Το δημόσιο εξοικονομεί τεράστιους πόρους
από τη μείωση των βαθμών της διοίκησης σε 3 από 5 που είναι σήμερα. Ξεκινά να λειτουργεί με επίκεντρο τις ανάγκες του πολίτη, αλλά και την εξέβρεση λύσεων στα καθημερινά προβλήματά του. Βοηθά επίσης την επιχειρηματικότητα και την επένδυση. Είναι μια τεράστια τομή που θα προσαρμόσει το διοικητικό μας μοντέλο στα σύγχρονα πρότυπα ενός κράτους. Η διαφθορά βεβαίως είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του κράτους και λαμβάνουμε άμεσα αποφασιστικά μέτρα καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος, των μεγάλων υποθέσεων αδιαφάνειας, φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας. Τον συντονισμό επίσης σε αυτόν τον τομέα για το οικονομικό έγκλημα θα αναλάβει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, γιατί η κατάσταση είναι στο απροχώρητο και θα έχει σε συνεργασία κατά περίπτωση με τα συναρμόδια Υπουργεία ειδικούς στόχους το 2010. Καταπολέμηση της μάστιγας, της λαθρεμπορίας καυσίμων που κοστίζει πολλά δισεκατομμύρια. Ο αριθμός που λέγεται είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο κάθε χρόνο. Καταπολέμηση της πατάλης και ανομίας στα νοσοκομεία. Καταπολέμηση του μεγάλου οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος όπου και αν υπάρχει. Ιδιαίτερα με αυτά που σχετίζονται με κάθε μορφής λαθρεμπορίας. Καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο με αποφασιστικά μέσα, αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών. Θα αποδείξουμε στην πράξη πως λεφτά υπάρχουν, υπάρχουν σε πολλές μεριές και αυτά τα λεφτά θα πηγαίνουν για τις βασικές προτεραιότητες για τον Έλληνα πολίτη. Όχι για τις παρασιτικές, πελατειακές ανάγκες ή για τη διαφθορά. Επειδή είναι κυρίαρχο αυτό το ζήτημα και θα έλεγα πέραν των κομμάτων, το θέμα της διαφάνειας και της καταπολέμησης διαφθοράς θα είναι το επίκεντρο της συνάντησης αύριο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τους πολιτικούς αρχηγούς για μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση. Θα καταθέσω πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και θα ζητήσω από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να αναλάβουν ο καθένας τη δική του ευθύνη. Εμείς αναλάβαμε τις δικές μας. Ελπίζω να κάνουν όλοι το ίδιο. Είναι εντολή του λαού στις 4 Οκτώβρη, εντολή που μας έδωσε να τελειώνουμε με αυτά που έφεραν τη χώρα στο χείλος της καταστροφής. Την πελατειακή νοοτροπία, την αδιαφάνεια, τη διαφθορά. Και αυτή την εντολή εμείς την τιμούμε. Κυρίες και κύριοι, θέλω να κλείσω με το μεγάλο κεφάλαιο των δημοσιονομικών της οικονομίας μας. Και θα είμαι αρκετά λεπτομερής, αν και πολλά από αυτά ίσως να τα έχετε ακούσει, αλλά ίσως όχι, που εξειδικεύουν τις πολιτικές μας, που ακριβώς αντιμετωπίζουν το δημοσιονομικό πρόβλημα με έναν δίκαιο αλλά και αποτελεσματικό τρόπο, διότι είναι σημαντικό αυτές να αποτελέσουν κατευθύνσεις για όλα τα Υπουργεία και δεσμεύσεις της κυβέρνησής μας, αλλά και όλων μας, έναντι του ελληνικού λαού, αλλά και για την αξιοπιστία απέναντι στις διεθνείς οικονομικές σήμερα συνθήκες που αντιμετωπίζουμε την κρίση την οικονομική. Με τον προϋπολογισμό κάνουμε ένα πρώτο βήμα του 2010. Το έλλειμμα, στόχος μας είναι ακριβώς να μειωθεί σχεδόν 4 μονάδες του ΑΕΠ το 2010. Πάνω δηλαδή από 8 δισεκατομμύρια ευρώ. 4 δις από εξοικονόμησης πατάλησης, μείωση δηλαδή δαπανών, και 4 δις από αύξηση εσόδων. Χρησιμοποιούμε ως επιτοπλίστων μόνιμα μέτρα. Άρα είναι και μέτρα που είναι βιώσιμα και για άλλα έτη προϋπολογιστικά. Χωρίς να αυξήσουμε το φορολογικό βάρος στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Θέτουμε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μείωσης του ελλείμματος και αποκλιμάκωσης του χρέους. Το έλλειμμα θα είναι κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ πριν το τέλος της πρώτης τετραετίας διακυβέρνησης από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το 2013. Θα το πετύχουμε με διαρθρωτικά και μόνιμα μέτρα και πολιτικές που αποδίδουν όφελος τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ κάθε χρόνο.
Ξεκινάμε με 9% το 2010, κάτω από το 7% το 2011, κάτω από το 5% το 2012 και κάτω από το 3% το 2013. Το δημόσιο χρέος θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται το αργότερο από το 2012. Θα το πετύχουμε μέσα από την ανάπτυξη, αλλά και την επιστροφή του προϋπολογισμού σε πρωτογενή πλεονάσματα. Το τετραετές πρόγραμμα και ανάπτυξη θα αποτυπώνει ακριβώς αυτούς τους στόχους, τον οδικό μας χάρτη. Αυτό το πρόγραμμα που εμείς έχουμε χρέος να το καταθέσουμε τον Γενάρη του 2010. Είναι μια στρατηγική που θα καταθέσουμε με πρωτοβουλίες για μια βιώσιμη δημόσια οικονομική πολιτική της κυβέρνησής μας. Θα είναι όμως παράλληλα και ένα ευρύτερο πρόγραμμα αλλαγών για την ανάπτυξη και την εξυγίανση της οικονομίας μας. Στον προϋπολογισμό του 2010 το έλλειμμα θα μειωθεί, όπως είπα, κατά 8 δις ευρώ, ισόποσα από μείωση σπατάλης και ενίσχυση των εσόδων. Τις άμεσες πολιτικές για το νοικοκύρεμα είναι η μείωση λειτουργικών δαπανών του κράτους κατά 10%, κυρίως από τη μείωση καταναλωτικών δαπανών κατά 25%. Περιορισμό της ανεξέλεγκτης σπατάλης στα ασφαλιστικά ταμεία και ενίσχυση των μηχανισμών ίσπραξης ώστε να μειωθούν οι ανάγκες πρόσθετης χρηματοδότησης κατά 10%. Αναστολή προσλήψεων για το 2010 με εξαίρεση παιδεία, υγεία και ασφάλεια. Μία πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις στο δημόσιο από το 2010. Περιορισμός μέχρι και κατά το 1/3 των συμβάσεων εργασίας στους περισσότερους τομείς του δημοσίου τομέα. Μισθολογικές αυξήσεις στο δημόσιο που καλύπτουν τον πληθωρισμό. Όπως έχουμε πει, για όσους έχουν αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ το μήνα θα δοθεί μόνο η μισθολογική ορίμανση με τρόπο που θα διευκρινιστεί με την εισοδηματική πολιτική που θα ανακοινωθεί στην αρχή του 2010. Περικοπή της δαπάνης για επιδόματα στο δημόσιο κατά 10%. Κλείσιμο του 1/3 των γραφείων ΕΟΤ στο εξωτερικό. Κλείσιμο όλων των γραφείων τύπου στο εξωτερικό με ενσωμάτωσή τους στις πρεσβείες. Μείωση εξοπλιστικών προγραμμάτων το 2011 και 2012. Μείωση κατά 50% τόσο στις αμοιβές μελών διοικητικών συμβουλίων σε ΔΕΚΟ όσο και στον αριθμό των μελών. Πλαφόν στις αμοιβές διευθυντικών στελεχών σε ΔΕΚΟ. Μείωση τουλάχιστον κατά 10% στις αμοιβές που ισχύουν σήμερα για διευθυντικά στελέχη σε ΔΕΚΟ. Όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα δημοσιεύουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και υπογεγραμμένα με αποορκωτό λογιστή. Αυτό το παράδειγμα της δημοσιονομικής προσπάθειας θα τη δώσει και η ίδια η πολιτική ηγεσία της χώρας, η κυβέρνηση, οι υπουργοί και τα μέλη του Κοινοβουλίου. Παράλληλα, για να εφαρμόζουμε από το 2011 έναν προϋπολογισμό με βιωσιμότητα, αυτή θα είναι προϋπολογισμή πολιετής προγραμματική. Έχω δώσει εντολή σε όλους τους υπουργούς να ετοιμάσουν έως τα τέλη Ιανουάρη έναν τριετή προϋπολογισμό για το Υπουργείο τους με ετήσια μείωση συνολικών δαπανών κάθε χρόνο. Προτάσεις για δραστικές συγχωνεύσεις και καταργήσεις σε οργανισμούς του δημοσίου. Τέλος, οι ελεγχόμενες άμεσα ή έμεσα από το δημόσιο τράπεζες δεν θα δώσουν μπόνους σε υψηλόβαθμα στελέχη δικά τους ακόμα και μετά την επιστροφή των χρημάτων του δημοσίου. Είναι καιρός να εγκαταλείψουν συμπεριφορές και αμοιβές μεγαλοστελεχών που προκαλούν. Έχουμε όλοι μας να σηκώσουμε το βάρος αυτής της κρίσης. Και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται και να γίνει και στις ιδιωτικές τράπεζες. Δεν μπορούμε να το νομοθετήσουμε, δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε, μπορούμε όμως να φορολογήσουμε τα μπόνους των στελεχών και αυτό θα κάνουμε. Και αυτό θα κάνουμε με συντελεστή 90%. Παράλληλα,
Παράλληλα, από το πρώτο εξάμηνο του 2010 μπαίνει διπλογραφικό σύστημα καταγραφής προμηθειών σε όλα τα νοσοκομεία. Θα εφαρμόσουμε αποκεντρωμένες διαδικασίες ηλεκτρονικών προμηθειών. Όλες οι προμήθειες θα είναι ανοιχτές οι διαδικασίες στο διαδίκτυο. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα ταμεία, έως ότου φτάσουμε μάλιστα σε μια κάρτα υγείας ή κάρτα πολίτη που όλα αυτά τα στοιχεία θα περνάνε πια ηλεκτρονικά. Αλλάζουμε τον τρόπο προμήθειας φαρμάκων με επαναφορά της λίστας. Θα μπουν ορκωτοί ελεγκτές στα ασφαλιστικά ταμεία. Για την εμπέδωση της διαφάνειας, οι δαπάνες όλων των Υπουργείων θα αξιολογηθούν από μηδενική βάση. Από τον Ιανουάριο του 2010 θα γίνεται μηνιαίος έλεγχος και προγραμματισμός δαπανών και οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο διαδίκτυο. Όλη η εκτέλεση του προϋπολογισμού θα αναρτάται στο διαδίκτυο. Θα λειτουργήσει ενιαία αρχή πληρωμής όλων των μισθών στο δημόσιο έως τα μέσα του 2010 για τον έλεγχο της δαπάνης σε μισθούς. Δεν μπορεί το κάθε Υπουργείο, ο κάθε οργανισμός, η κάθε υπηρεσία να πληρώνει ξεχωριστά τους μισθούς. Θα νομοθετήσουμε δημοσιονομικούς κανόνες για τον έλεγχο των δαπανών και τη διαφάνεια και νέο τρόπο έγκρισης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη Βουλή, από τη Βουλή. Θα συσταθεί στη Βουλή σώμα ελεγκτών εκτέλεσης του προϋπολογισμού και των δαπανών στο πρότυπο αντίστοιχων άλλων χωρών. Και βεβαίως με την ανεξαρτοποίηση της στατιστικής υπηρεσίας θα εγγυηθούμε τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στα στατιστικά και δημοσιονομικά στοιχεία, όσο οφείλουμε πρώτα απ' όλα στους Έλληνες πολίτες και βεβαίως και διεθνώς. Όσο σημαντική βέβαια είναι η συγκράτηση των δαπανών και οι νέοι κανόνες διαφάνειας, άλλο τόσο είναι ανάγκη για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, να επιμεριστούν δίκαια τα βάρη στους Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό ξεκινάμε τον διάλογο για την ριζική ανατροπή του φορολογικού συστήματος στη χώρα μας. Να πάψει και να είναι άδικο, αναποτελεσματικό, να πάψει να υπάρχει και η τεράστια διαφθορά. Να πάψει να συσσωρεύει βάρη στο μισθωτό, τον συνταξιούχο, τον συνεπή επιχειρηματία. Και να αφήνει στο απειρόβλητο τους έχοντες και κατέχοντες, να αφήνει ανεξέλεγκτη και την φοροδιαφυγή. Φοροδιαφυγή που όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Έχουμε όλοι μας χρέος από τη μεγάλη επιχείρηση μέχρι τον κάθε πολίτη να αντιμετωπίσουμε μέσα πάντα από ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα αυτό το ζητούμενο. Τηρώντας λοιπόν τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις για τις μεγάλες τομές στη φορολογία, προχωράμε με ενιαία προοδευτική τη αριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα για όλα τα εισοδήματα. Εφαρμογή από το 2010 της προοδευτικής φορολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και γονικών παροχών με υψηλότερο αφορολόγητο. Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης για όλα τα εισοδήματα, για όλα τα μισθολογικά επιδόματα του Δημοσίου. Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών. Φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών στα φυσικά πρόσωπα. Φορολόγηση της υπεραξίας από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές με συμψηφισμό πάντα των ζημιών. Κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας. Λογιστικός προσδιορισμός όλων των εισοδημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος όλων των ενδοομιλικών συναλλαγών. Φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες offshore εταιρείες. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της αγοράς των καυσίμων για την πάταξη του λαθρεμπορίου, υποχρέωση διατήρησης επαγγελματικών λογαριασμών στις τράπεζες, διασύνδεση αυτών των λογαριασμών με τα πληροφοριακά συστήματα και πρόσβαση σε αυτά των φορολογικών υπηρεσιών. Στο σχέδιο νόμου για τη φορολογία που θα προκύψει από τη διαβούλευση στις αρχές του έτους θα προχωρήσουμε και σε περαιτέρω σημαντικές κινήσεις, όπως είναι το πόθεν έσχες, το σύστημα έκπτωσης φόρων μέσω αποδείξεων
την κατάρτιση διασταυρώσεων στην διαξαγωγή φορολογικών ελέγχων, την δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των στοιχείων εισοδημάτων και φόρου από εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλματα, τον έλεγχο πόθεν έσχες σε όλους τους εφοριακούς και πάυση καθηκόντων σε όσους αποδεικνύεται ότι δεν δικαιολογούνται τα περιουσιακά τους στοιχεία από τα εισοδήματά τους. Τέλος, εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε εκείνες τις επιχειρήσεις τις κρατικές οι οποίες είναι ζωτικές για την οικονομία μας κάτω από τον έλεγχο του κράτους, αλλά θα προχωρήσουμε όμως σε μετοχοποιήσεις και αποκρατικοποιήσεις σε εκείνα που δεν χρειάζεται το κράτος να ελέγχει. Θα δημιουργήσουμε και θα μετοχοποιήσουμε στην κεφαλαγορά εταιρείας συμμετοχές του δημοσίου με ένα πρόγραμμα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, με τη δημιουργία ενός καλαθιού αξιοποιήσιμων ακινήτων του δημοσίου, διότι έχουμε σημαντικό πλούτο, αλλά πρέπει να αξιοποιηθεί, να εισαχθεί ακόμα και αυτή όπου χρειάζεται στην κεφαλαγορά, με την ενιαία και επαγγελματική διαχείριση, επαγγελματική διαχείριση, το τονίζω αυτό, διότι θυμόμαστε τι έγινε με τα τοξικά ομόλογα στα ταμεία, επαγγελματική, ενιαία και διάφανη διαχείριση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων και την υλοποίηση εσόδων από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Κυρίες και κύριοι, θα μας ήταν εύκολο να χρησιμοποιήσουμε την ευρεία μας πλειοψηφία, αυτή που έχουμε στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, και να περάσουμε μέτρα και πολιτικές χωρίς κανένα διάλογο, χωρίς καμία διαβούλευση. Δεν το κάνουμε. Και δεν το κάνουμε συνειδητά. Η έλλειψη διαβούλευσης είναι συνταγή αποτυχίας. Πιστεύω και πιστεύουμε βαθιά ότι μια κοινωνία που παίρνει την απόφαση να προχωρήσει, να ανοίξει νέους δρόμους, οφείλει να το κάνει με την κοινωνία, συλλογικά, μαζικά, μαζί με τους φορείς της. Ότι οι νόμοι και οι πολιτικές παίρνουν την ισχύ τους όχι μόνο από τη δύναμη της επιβολής από τις κυβερνήσεις, αλλά από τη δύναμη της νομιμοποίησης της ίδιας της κοινωνίας, είναι για μας βασική δημοκρατική αρχή. Δυναμώνουν, ισχύουν, εφαρμόζονται, γίνουν κομμάτι του πολιτισμού μας όταν αποκτούν την ισχύ τους από την αποδοχή, την στήριξη της κοινωνίας. Αυτό που ζητώ από κάθε Έλληνα και Ελληνίδα είναι σήμερα την συμμετοχή στις αποφάσεις. Ζητώ να δείξουμε με συγκεκριμένες πράξεις ότι αυτή η χώρα, όλοι μας είμαστε ένα. Συντεταγμένοι, χτυπάμε τα προβλήματα, αναμορφώνουμε τη χώρα, ανασυγκροτούμε την Ελλάδα, ανοίγουμε μια λαμπρή νέα σελίδα για την πορεία του ελληνισμού. Με ενότητα που είναι σφυριλατημένη σε μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Αποφασισμένοι να κάνουμε ανατροπές τώρα. Αποφασισμένοι να αλλάξουμε πορεία τώρα. Να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που τον αλογεί. Να αφήσουμε όλοι μας πίσω τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν, να αλλάξουμε νοοτροπίες και πρακτικές. Δεσμεύτηκα προσωπικά ότι αυτή η κυβέρνηση θα κάνει το πρώτο βήμα. Και ήδη έχουμε δώσει σαφές δείγμα. Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε. Και αν γίνονται λάθη, και θα γίνονται, δεν είναι από αδράνεια. Τα λάθη γίνονται στην πρόθεσή μας και στη δυναμική μας να αλλάξουμε τα πράγματα. Αλλά και αυτά τα λάθη, ως μια δημοκρατική παράταξη, πάντα είμαστε ανοιχτοί στην κριτική, να τα διορθώνουμε και να προχωράμε ακόμα πιο αποτελεσματικά, ακόμα πιο αποτελεσματικά σε αυτή την πορεία. Το ίδιο όμως οφείλει να κάνει ο καθένας που συμμετέχει στην πολιτική, οικονομική και στην κοινωνική ζωή του τόπου. Ο καθένας μας έχει δύναμη. Τη δύναμη να αλλάξει την πορεία της ιστορίας μας. Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε φορείς της αλλαγής στη χώρα. Τις επόμενες μέρες τα αρμόδια Υπουργεία, με την βοήθεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της ΟΚΕ, θα ξεκινήσουν τις επαφές για κάθε ένα από τα μεγάλα θέματα που θα ανοίξουμε μέσα στο 2010. Θέματα αναυπουργείου, αλλά και θέματα ευρύτερα. Η καταπολέμηση της διαφθοράς. Η ανάγκη να φέρουμε επενδύσεις. Η πράσινη ανάπτυξη. Η ανταγωνιστικότητα. Το χτύπημα της ανεργίας. Είναι μεγάλα θέματα τα οποία δεν εγκλωβίζονται απλώς στα πλαίσια ενός Υπουργείου. Παρότι ο διάλογος για μας είναι
μόνιμος. Είναι μια μόνιμη διαδικασία. Είναι απαραίτητο να πάρουμε αποφάσεις. Και γι' αυτό οι αποφάσεις θα είναι γρήγορες, δεν θα υπάρξει καμία χρονοτριβή. Τέλος Φλεβάρι και νωρίτερα, κατά περίπτωση, ξεκινάμε την εφαρμογή των αποφάσεων που θα προκύψουν από αυτόν εδώ τον κύκλο του διαλόγου. Είμαστε διατεθειμένοι να ακούσουμε όλες τις απόψεις, και τις δικές σας μέσα από την ΟΚΕ και της κοινωνίας και μέσα από το διαδίκτυο. Όσες προέρχονται και συμπληρώνουν τη δική μας ξεκάθαρη ατζέντα. Να διορθώσουμε παραλήψεις. Να συμφωνήσουμε μαζί στον τρόπο εφαρμογής των πολιτικών μας. Να διαμορφώσουμε μια ευρύτερη συνένεση, η οποία είναι, ξέρετε, όχι μόνο συνταγή για την επιτυχία μας, αλλά συνταγή και για την αξιοπιστία μας και διεθνώς. Όταν έξω δούνε ότι δεν είναι απλώς μια κυβέρνηση, αλλά ότι είναι συντεταγμένα ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, η οποία προχωρά τις μεγάλες αλλαγές, τότε η αξιοπιστία μας πραγματικά θα εμβαθύνει, τότε πραγματικά η αξιοπιστία της χώρας μας θα είναι δεδομένη. Είμαστε αποφασισμένοι να μην κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω στις μεγάλες αλλαγές που έχουμε υποσχεθεί. Αφήνουμε πίσω μας όσα μας οδήγησαν στη σημερινή κρίση, προχωράμε στην Ελλάδα της οικονομικής σταθερότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πράσινης ανάπτυξης, των ίσων ευκαιριών. Έχουμε τις δυνάμεις. Το ξέρετε, το ξέρουμε και θα το αποδείξουμε. Όχι μόνο στον εαυτό μας. Θα το αποδείξουμε σε όλους σήμερα που μας βλέπουν, που μας κοιτούν, πολλές φορές μας λιδωρούν, που δεν μας πιστεύουν. Θα το αποδείξουμε διότι έχουμε τις δυνάμεις και ξέρουμε όταν θέλουμε μπορούμε. Και σήμερα θέλουμε, έχουμε τη βούληση και μαζί μπορούμε. Θα αλλάξουμε βάθρον την Ελλάδα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα πετύχουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.